Να πάμε και ανατολικά, να πάμε στην Ιερά Πέτρα που είχαμε έτσι χθες μεγάλες κατολιστήσεις στο δρόμο προς το λιμανάκι στο Μακρύ Γυαλό. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Νεκτάριο Παπαδάκη, είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, αγροτικής ανάπτυξης και Μακρύ Γυαλού από το Δήμο Ιερά Πέτρας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Εύχομαι υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Τώρα, εμείς το χρειαζόμαστε το νερό στην περιοχή, αλλά όχι να μας κάνει ζημιές. Έτσι δεν είναι? Φυσικά, βλέπουμε και φέτος. Καταρχάς, πέρυσι είχα μια χρονιά πέρασε ο χειμώνας, ο οποίος ήταν, δεν είδαμε ούτε βροχές, δεν είδαμε ούτε χιόνια. Γενικώς, πέρυσι ο χειμώνας είδα μια ανομβρία. Και φέτος βλέπουμε τα ίδια. Δεν έχει κάνει νερά μέχρι τώρα. Και βλέπουμε ότι θα έρθει το καλοκαίρι και θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα λειψιδρίας. Τώρα, χθες έκανε λίγη βροχή, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και μεγάλη ποσότητα. Εντάξει, ήταν μια φυσιολογική κατάσταση. Που έφερε όμως προβλήματα, κατολιστής, πέσαν βράχια εκεί προς το Μακρύ Γυαλό, κύριε Παπαδάκη. Εκεί θέλω να καταλήξω, ναι, ότι ήταν αφορμή αυτή η χθεσινή βροχή. Και είχα μια κατολίσθηση, πέσανε κάτι βράχια, κάποια χώματα έτσι από την απέναντι μεριά από το λιμανάκι. Πάει στον δρόμο τον οποίο κατεβαίνεις. Στο αλιευτικό. Στο αλιευτικό καταφύγιο Μακρύ Γυαλού, ναι. Uh-huh. Πέσανε κάτι βράχια, τα οποία δείχναν ότι υπήρχε ο κίνδυνος να πέσουν. Έτσι, με έχει ενημερώσει ο πρόεδρος του τοπικής κοινότητας, ο κύριος Σαπανάκης. Αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Άρα ισχύει ότι από την τοπική κοινότητα και εκεί οι κάτοικοι είχαν προειδοποιήσει μέρες πριν ότι γι' αυτό που θα έρχονταν. Άρα ισχύει αυτό. Τρεις-τέσσερις μέρες, ναι, φυσικά, αυτό το λέω και εγώ. Τρεις-τέσσερις μέρες είναι που με έχει ενημερώσει ο πρόεδρος. Το είχε δει ο πρόεδρος έτσι. Δεν προλάβαμε να πάμε ούτε να πάμε να το δούμε έτσι, για να δούμε πώς έπρεπε να κινηθούμε. Ούτως ή άλλως τώρα είμαστε δύο εβδομάδες, είμαστε δημοτική αρχή. Δύο εβδομάδες είναι που έχουμε αναλάβει τα καθήκοντα. Ξέρετε, τον πρώτο καιρό υπάρχει μια τεράστια έτσι, πίεση. Το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο τις πρώτες μέρες. Δεν είχαν προλάβει να πάμε να το δούμε. Εχθές πέσανε τα βράχια. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, δεν είχαμε κάποιο δυστύχημα, δηλαδή δεν περνούσαν άνθρωποι, ούτε ήταν και κανένα αυτοκίνητο, γιατί εκεί συνήθως παρκάρουν και τα αυτοκίνητα, είτε αφήνουν και κάποια φορά αφήνουν και σκάφη ή ψαράδες, είτε σκάφη αλλιευτικά είτε αναψυχής. Ευτυχώς δεν είναι ούτε αυτοκίνητο, ούτε σκάφος, ούτε είχαμε κάποιο ατύχημα. Δεν ξέρω, κύριε Παπαδάκη, αν έχετε προλάβει και γενικώς οι αρμόδιοι να αποκαταστήσετε τις ζημιές που είχαμε προημερών από τη θάλασσα ταραχή εκεί στο Μόλο, στο λιμανάκι, στο Μακρύ Γυαλό. Περίπου είναι πολύ κοντά, έτσι. Ναι, η ίδια περιοχή είναι πάνω κάτω. Απέναντι ακριβώς, ναι, στα 50 μέτρα μιλάμε τώρα. Εκεί σαφώς είναι άλλο θέμα. Εκεί πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες. Σαφώς εκεί είναι πιο δύσκολο το κομμάτι εκεί στο Μόλο, στην επισκευή του, το οποίο το τρέχουμε και αυτό, το βλέπουμε και αυτό το σημείο. Αλλά στη χθεσινή περίπτωση, εντάξει, σας είπα, ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο. Τις πρώτες πρωινές ώρες με μηχανήματα του Δήμου ανοίξαμε τον δρόμο, σπάσαμε τα μεγάλα βράχια, τα βγάλαμε στην άκρη, τα σπρώξαμε δηλαδή από την οποία υποχώρησε. Και ανοίξαμε το δρόμο και μπορούν τα αυτοκίνητα τώρα να περνάνε με ασφάλεια. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Τρόπο ώστε και άλλο κομμάτι να πέσει, δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και το πρωί, ξημερώνοντας ημέρα, συνεχίζουμε την κατάσταση με μηχάνημα το οποίο σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ανδρουλάκη, μας το προσφέρει, δηλαδή μας στηρίζει με τη στήριξη της αντιπεριφέρειας. Θα έρθει μια τάπα στην οποία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας. Και θα μπορεί να γίνει μια αποκατάσταση ώστε να δούμε αν πρέπει να πέσει κάποιο άλλο σημείο, να το ρίξουμε ώστε να μην πέσει κάποια άλλη στιγμή και να στηρίξουμε εκεί πέρα την πλαγιά εκεί πέρα, να το στηρίξουμε ώστε να υπάρχει ασφάλεια, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στα διερχόμενα αυτοκίνητα και στους περαστικούς. Υπάρχει κάποιο σημείο, έτσι, τώρα μιας και είστε σε φάση ενημέρωσης, κύριε Παπαδάκη, σας έχουν ενημερώσει για κάποιο άλλο σημείο στο Δήμο Ιεράπετρας που έχει χρήση προσοχής, θα πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, γιατί ενδεχόμενα να έχουμε προβλήματα? Δεν έχει συμβεί κάτι άλλο, όχι, σαφώς, αν είχε συμβεί θα είχα ενημέρωση. Ως αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ήμουνα και στο παρελθόν αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και όποτε συνέβαινε κάτι, η υπηρεσία ενημερωνόταν αμέσως την ίδια στιγμή. Δεν έχουμε κάτι άλλο, ευτυχώς, όχι. Μάλιστα.
Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την ενημέρωση που μας κάνατε, για την άμεση ανταπόκριση. Και σιδεροκέφαλος. Σιδεροκέφαλος. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ.